Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια πήγανε σε ένα γραφείο και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνε ένα πακέτο εσύ, ένα πακέτο εσύ, ένα πακέτο εσύ. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαϊλασία. Εσείς να εγκαλέσετε τη Νέα Δημοκρατία για την ηθική δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μπορούσα. Κύριε Χατζηνικόλα, με συγχωρείτε. Εγώ για να κάνω τις κλήσεις πρέπει να μπορώ να ολοκληρώνω μια φορά. Ολοκληρώστε, κύριε Γεωργιάδη. Ολοκληρώστε. Τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Επειδή το βιάσαμε τώρα να λέει ψέματα, θα κάνω αυτό το πράγμα. Αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, σωστά να πει δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου. Πάμε παρακάτω. Ούτως ή άλλως έχουμε πει από την αρχή, εμείς αφούμε την κοινωνία του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Εσείς να εγκαλέσετε τη Νέα Δημοκρατία για την εθνική πάει πάρα πολύ. Διότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην πολιτική, πρέπει να έχεις και το θάρρος να λες ότι όταν ομοθετώ κάτι και βλέπω ότι δεν πάει καλά ή όταν παίρνω μια απόφαση, η πολιτική κοινότητα είναι να μην λες. Σε δύο σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Είχα την τόλμη να πω ότι αυτό το θέμα της τηλεκατάρτισης με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης αποσύρεται. Ίσως μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Είναι αστείο και το οποίο ας πούμε προσβάλλει και θεσμικά και το ρόλο του πρώην του τέος πρωθυπουργού. Είδαμε ότι τουλάχιστον η ποιότητα των προγραμμάτων δεν ήταν το επίπεδο το οποίο εμείς θέλαμε σε μια τηλεκπαίδευση των επιστημόνων να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Όμως να κάνω μια σύσταση προς όλους. Αξίζει να παρακολουθήσουν ενδελεχώς αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, θα πάρει και πιστοποιητικό και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και αυτό λέγεται πολιτική γενναιότητα και εντιμότητα. Ποσιάσαι μάμα λαγιό, σάσιμα παϊκτό. Το ζυβό μοιάζει βίτσανα, αυζει ο υπλιά, τι πάει. Όφσι καραίβε, έτσι σόμπρο καίβε αυσίψη. Επφίακι, ακίατι τότε που αυσιβία τέτα.